Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, αξιωθήκαμε και σήμερα στον περικαλέσθετο τούτο ναό της Αγίας Κέπης Παπάγου να έρθουμε να συμπροσευχηθούμε αλλά και να προβληματιστούμε λίγο σήμερα για το πώς ζούμε. Ζούμε, σας ρωτάω, ευθέως και ευθαρσώς, ζωή καλή. Ζούμε ζωή που μπορεί να γίνει καλύτερη. Τι θέλω να πω. Προγευόμαστε του Παραδείσου, γιατί θα ξέρετε ο Παράδεισος ξεκινάει από αυτήν εδώ τη ζωή. Για να φτάσουμε λοιπόν εκεί θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πώς σκεφτόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα και έχουμε, δόξα σε ο Θεός, πολλούς να μας καθοδηγήσουν και τους πιο σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη, τον Καθηγητή των Λογισμών, να προσέξουμε πώς μιλάμε, αλλά και πώς ενεργούμε. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία, στους τρόπους μάθησης, όπως λέει και η σύγχρονη επιστήμη, και όπου μάθηση είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς μας προς το καλύτερο, να φτιάξουμε χαρακτήρα καλό, όπως λέμε, μας βοηθάνε πάρα πολύ η Εκκλησία μας με τους κανόνες τους οποίους έχουν θεσπίσει Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες επάνω στα ίχνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Αποστόλων, ο ένας μετά τον άλλον επόμενοι, τις ίχνες είναι αυτού, αλλά και τα πρότυπα για μίμηση, ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις του καθενός, όσο μπορούμε, χωρίς υπερβολές και πάντοτε με τη μεγαλύτερη των αρετών, με διάκριση και πάντως μέσω πειρασμών, μέσω δοκιμασιών, γιατί λέει και ο Άγιος Αντώνιος, βγάλε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται, και επίσης να περιμένουμε, λέει ο Άγιος Αντώνιος, πειρασμούς μέχρι να βγει η ψυχή μας. Όπως ξέρετε, ασχολούμαστε με το Μακαριάτατο, με την έκδοση κάποιων βίων Αγίων αυτή την περίοδο, και μας συμβουλεύει εκεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο συγγραφέας του πρωτοτύπου, να κοιτάξουμε, να μοιάσουμε στους βίους αυτών των Αγίων που γιορτάζουμε σήμερα, για παράδειγμα, οι άντρες με τους άντρες, οι γυναίκες με τις γυναίκες, οι ιερείς με τους ιερείς, οι αρχιερείς με τους αρχιερείς, οι έγκαμοι, και εδώ θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα, με τους εγκάμους και όχι αντίστροφα. Να δούμε λοιπόν τι πρότυπα μας προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, γιατί έχουμε έρθει εδώ. Ο πρώτος, όπως ξέρετε, είναι ένας στρατιωτικός Άγιος, ο Άγιος Αρτέμιος, και προστάτης μάλιστα παλιότερα της αστυνομίας, τιμόταν ιδιαίτερα πριν να ενωθεί με την χωροφυλακή, και γιατί ήταν προστάτης, όπως υπήρχε στην παράδοση της Εκκλησίας μας αλλά και αυτού του τόπου, όπως έλεγε και ο Άγιος Νεκτάριος, δεν υπάρχει δίλημα στο χριστιανό. Δεν μπορεί ένας χριστιανός να ασκεί ένα επάγγελμα το οποίο να τον οδηγεί στη συφορά. Προστάτης λοιπόν των σωμάτων της αστυνομίας ο Άγιος Μεγαλομάρτης Αρτέμιος. Γιατί όμως, αυτός ο Μακάριος ήταν ανώτατος αξιωματικός, αντιπρόσωπος αν θέλετε του βασιλέως στην Αλεξάνδρεια, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, το γνωστό μας, τον Ισαπόστολο τοποθετημένος. Όταν όμως άλλαξαν τα πράγματα, γιατί αλλάζουν στη ζωή τα πράγματα, είπαμε, για να δοκιμαστεί η πίστη μας, και έγινε άρχοντας ανώτατος εκείνος ο παραβάτης και ήθελε να επαναφέρει την ειδωλολατρία, άρχισε να τιμωρεί τους χριστιανούς εκεί στην Αντιόχεια που ήταν η εστία. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που αναφέρεται και στο σχολικό εγχειρίδιο στη Δευτέρα Γυμνασίου φέτος. Πήγε κάποια στιγμή ο Ιουλιανός στο μεγάλο εκείνο ιερείο και τόσο πολύ είχε αποτύχει αυτή η προσπάθειά του που αντί να συναντήσει όλο το λαό της Αντιόχειας συνάντησε εκεί μόνο τους ιερείς των ειδώλων. Αυτόκλητος λοιπόν εκεί πήγε ο Μακάριος αυτός Αρτέμιος στο μαρτύριο. Παραστάθηκε, δεν φοβήθηκε, αλλά ούτε και ντράπηκε το βασιλιά. Παραστάθηκε ενώπιον του αποστάτη και τον έλεγξε για αυτή την παρανομία και αποστασία του από την Ορθόδοξη πίστη. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν τον έδιραν, τον καταξέσχισαν κυριολεκτικά, αυτό που λέμε εμείς σήμερα μεταφορικά, με σιδερένια, νύχια και κοφτερά μυτερά αγκάθια,
και τον κάρφωσαν στη συνέχεια και τον βασάνιζαν με διάφορα βασανιστήρια, ώσπου τέλος τον αποκεφάλισαν, και έτσι έλεγε αυτός ο τρισμακάριστος του μαρτυρίου τον αμάραντο Στέφανο. Το Άγιο Λείψανό του αργότερα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την Αρίστητη Διακόνησα και ενταφιάστηκε εκεί στην Οξία. Άξιο, λέει εδώ πέρα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσθέσουμε μερικών θαυμάτων του Αγίου τη διήγηση. Γιατί ξέρετε ότι κάθε ένας από τους Αγίους που θα ακούσετε και σήμερα έχει πάρει προγευόμενος τις αρετές αλλά και τα αγαθά τα οποία θα απολαύσει στη Δευτέρα Παρουσία, το εξαιρετικό χάρισμα, επειδή έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι παντού. Σαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστός και τον Τριαδικό μας Θεό, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έχουν πάρει λοιπόν εξαιρετικά και την ικανότητα να θεραπεύουν κάποιες ειδικές παθήσεις, όπως θα δείτε σήμερα, η Αγία Ματρώνα, και χρόνια πολλά όσους έχουν τα ονόματα αυτά που ακούτε, και ευλογημένα και την ευλογία των Αγίων στα σπίτια σας να έχετε όλοι, αλλά και ασθένειες, όπως ο Άγιος Αρτέμις που θα δείτε και ο Άγιος Γεράσιμος. Ένας άνθρωπος λοιπόν είχε κύλες και πήγε στον Άγιο και έκανε αγρυπνία και είδε τον ίδιο τον Άγιο να του παρουσιάζεται και να τον θεραπεύει και έτσι δόξασε τον Θεό και τον Άγιο και ξύπνησε και ήταν πια υγιής. Άλλος πάλι με κύλη έδωσε την ευκαιρία στον Άγιο να του παρουσιαστεί από την Κωνσταντινούπολη, προσέξτε το αυτό, ότου θαύματος στην Αφρική, επειδή ο συγγενής τον είχε παρακαλέσει στη βασιλεύουσα. Την ίδια μάλιστα νύχτα που έγινε η αγρυπνία στην Κωνσταντινούπολη και ο ναός ο οποίος μας φιλοξενεί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή και θα γιορτάζει σε λίγες μέρες, ο πρωτότυπος βρισκόταν έτσι στην Κωνσταντινούπολη, είναι βασιλικός ναός, γιατρεύτηκε και ο ασθενής στην Αφρική την ίδια νύχτα χωρίς να ξέρει ποιος τον θεράπευσε, μέχρι που τον πληροφόρησε ύστερα από πολλές μέρες. Άλλος πάλι από το ίδιο πάθος υποφέροντας θεραπεύτηκε από το φόβο. Βρίσκουν οι Άγιοι και τον τρόπο να θεραπεύσουν που του προξένησε ένας γείτονάς του, όπως του το έχει υποδείξει ο Άγιος. Και ανάλογα και κάποιος άλλος ο οποίος προκάλεσε την ασθένεια περιγελώντας τον Άγιο, γιατί δεν παίζουμε με τους Αγίους, όπως το ζήτησε έτσι και του έγινε, έτσι και το έλαβε. Γιατί με τέτοιο τρόπο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δοξάζει ο Θεός τους θεράποντές του. Αλλά οι γυναίκες να χαίρεστε ιδιαίτερα σήμερα, γιατί θα σας μεταφέρω για λίγο στο Μυροβόλο νησί. Το νησί το αγαπημένο και το Άγιο Νεκταρίο. Τυχείο. Εκεί λοιπόν ήταν μια μικρή κοπέλα, η Ματρώνα, από το χωριό που λέγεται Βολισσός. Για μας τους Έλληνες αυτό το χωριό έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι επειδή είναι μόνο παραθύναλος, αλλά γιατί ο μεγάλος αυτός διαφωτιστής, ο Αδαμάντιος Κοραής, από τους τρεις κορυφαίους μαζί με τον Ρήγα και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, πήρε τα πρώτα χρήματα από ένα φτωχό και αμαθή, αλλά φιλομαθή ιερέα και εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνες διαφωτιστικά για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες να διώξουν τους τυράννους. Και έχω πει κι άλλο ότι στην αγάπη σας, τα λόγια του Αλή Πασά, εσείς μπρε κάτι σκαρώνετε, οι Έλληνες, οι Ρωμιοί, δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Κώστα, Γιάννη, Γιώργο, ακούω κάτι παράξενα ονόματα, Θεμιστοκλή, Αλκιβιάδη, Αλέξανδρο. Αυτό τον αγώνα λοιπόν τον ξεκίνησε ο Κοραής από αυτό εδώ το χωριό που σας λέω τώρα, στοιχείο. Οι γονείς της λοιπόν, ο Λέων και η Άννα, ήταν ευσεβείς και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην αγωγή των παιδιών στο Θεό και σεμνή στα ήθη και ονομαστότερη από τους άλλους το γένος και τον πλούτο. Αυτή λοιπόν η Μακαρία, επειδή από νεαρή ηλικία είχε πολύ γνώση, αγάπησε το Θεό, καταφρόνησε κάθε άλλη αγάπη γήινη και προσπάθεια κοσμική και άφησε και το γένος και τους γονείς και έγινε ξένη και παρεπίδημη για τον επηγής φανέντα ξένο διημάς Κύριο. Από την κληρονομιά μάλιστα που έλαβε από τους γονείς, ένα μέρος μοίρασε σε χείρες και ορφανά και όσο έμεινε εξόδεψε και έκτισε εκκλησία με πολλή επιμέλεια και την αφιέρωσε στο όνομα του Σωτήρου Χριστού. Αλλά κοιτάξτε ένα πειρασμό που τη συνέβη. Όπως άνοιγαν τα θεμέλια της εκκλησίας, βρέθηκε εκεί πολύς θησαυρός.
ίσως κατά συνέργεια του διαβόλου να εμποδίσει το καλό, ή και του Θεού συνέργεια για να φανερωθεί η απέχθεια που είχε η Ωσία στο φθαρτό και μάτιο πλούτο, όπως πράγματι φανερώθηκε περισσότερο ακόμα από τα έργα. Γιατί αντί να χαρεί η Αγία για την έβρεση του θησαυρού, εξεναντίας προσευχήθηκε και παρακάλεσε το Θεό να αφανιστεί από τη μέση. Και εισάκουσε ο Θεός της διήσεώς της, και ο θησαυρός εκείνος ο του θαύματος ευθύς μετατράπηκε σε κάρβουνα σβησμένα. Τα ξέρετε και από τον Άγιο Αντώνιο το βίο του, ήταν πάρα πολύ πλούσιος, είχε 300 τεράστια χωράφια, όσο είναι του παπάγου 300 φορές φανταστείτε, και τα έδωσε σε φτωχούς πριν πάει να γίνει μοναχός. Όπως πήγαινε λοιπόν στην έρημο για να μονάσει, γιατί αυτό πάει να πει μοναχός, έτσι, αφιλοχρήματος, του παρουσίασε ο Σατανάς ένα θησαυρό στο δρόμο. Έκανε λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος το σταυρό του και εξαφανίστηκε αμέσως. Η Ωσία λοιπόν αυτή η Ματρόνα που γιορτάζουμε σήμερα, όχι μόνο την εκκλησία αυτή έκτισε, αλλά και ειδικό χώρο για τους ασθενείς ξένους, και η ίδια τόσο πολύ καταξήρανε το σώμα της, ώστε φαινόταν σχεδόν άσαρκη. Η εργασία της ήταν διαρκής προσευχή και ψαλμωδία και δάκρυα, τα οποία είχε ως τρυφή, καλοπέραση δηλαδή, και ποτό, γιατί καταφλεγόταν από την αγάπη στο Θεό και δροσίζονταν από αυτά τα δάκρυα που γεννούσε η αγάπη της αυτή. Ο νους της ήταν στον ουρανό και αναφερόταν όλος στο Θεό, από τον οποίο φωτίζονταν και έλαμπε. Με τέτοιες λοιπόν αρετές στολίστηκε η Μακαρία και αξιώθηκε να λάβει και τη χάρη θαυμάτων και την ενέργεια, και μάλιστα τόσο μεγάλη και πλουσιοπάροχη, ώστε με αυτή ανέστησε και νεκρό. Γιατί όταν ήρθαν στο νησί, μια ωραία ιστορία, ακούστε το από την ιστορία μας, εχθροί και πολέμοι στην Ίσο, είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο στα νησιά του Αιγαίου, η πειρατεία, και αυτοί οι βάρβαροι και θηριώδεις πλησίασαν το μοναστήρι και τις καλόγριες, ένας από αυτούς προσπάθησε να κακοποιήσει μια μοναχή, αλλά ο του θαύματος έπεσε νεκρός. Η Αγία παρόλα αυτά τον λυπήθηκε, τον εσπλαχνίστηκε και με προσευχή της τον ανάστησε, λέγοντάς του: «Γιατί ανόητε τόλμησες να κάνεις τέτοιο επιχείρημα? Ανάστα και στο εξής μην επιχειρίζεσαι τέτοια έργα ανώσια». Το αποτέλεσμα, λέγοντας τέτοια, ο του θαύματος ευθύς ο ακίνητος κινήθηκε, ο πρώην άπνος και νεκρός ζωντανός και ανασένοντας φανερώθηκε, αλλά το κυριότερο στη ζωή μας, αγαπητοί μου, δεν είναι το σώμα, η ψυχή. Το θαύμα αυτό έγινε ωφέλεια να αναστηθεί και όλη η χώρα, γιατί αυτοί οι βάρβαροι ευλαβήθηκαν την Αγία τόσο πολύ, ώστε την αγριότητά τους μετέβαλαν σε ημερότητα και σταμάτησαν να κακοποιούν τους κατοίκους. Με τέτοιες λοιπόν χάριτες διέλαμψε η Αγία Ματρόνα και παρέδωσε τη μακαρία της ψυχής στα χέρια του Θεού, και άφησε πλούτο αναφέρετο και πηγή αέναη θαυμάτων σε όλους τους κατοίκους της νήσου μετά το θάνατό της, όπως ξέρετε, το ιερό της Λείψανο, από το οποίο πηγάζουν ποικίλες ιατρίες πολλών και διαφόρων ασθενειών σε όσους με πόθο και πίστη πλησιάζουν. Και μάλιστα η Αγία Ματρόνα ονομάζεται Ωσία Κυρία, γιατί έλαβε την κατά των παθών κυριότητα. Και ερχόμαστε σε ένα πολύ γνωστό Άγιο, ο οποίος δεν γιορτάζει σήμερα κανονικά, τον Άγιο Γεράσιμο, ο οποίος ήταν Μωραΐτης. Το Λείψανό του είναι στην Κεφαλινία. Αυτός λοιπόν ο νεοφανής Άγιος ήταν από την περίφημη Πελοπόννησο, μάλιστα από τα Τρίκαλα της Κορινθίας, και οι γονείς του ονομάζονταν Δημήτριος και Καλή, της οικογένειας της Μεγάλης των Νοταράδων. Γεννήθηκε λοιπόν και δόθηκε στην μάθηση ιερών γραμμάτων, αλλά επειδή ήταν δεξιάς φύσεως, έπαιρνε τα γράμματα που λέμε, όταν έφτασε σε ηλικία αναχώρησε από την πατρίδα του και έκανε ταξίδια προσκυνηματικά στη Ζάκυνθο και μετά σε όλη την Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη και στα Πέριξ, στο Άγιο Όρος, όπου σύναξε σαν τη Μέλισσα από τους εκεί ενασκουμένους πατέρες τα κάλλιστα άνθη της αρετής, και από εκεί κατέληξε, πού λέτε, στους Αγίους Τόπους. Εκεί λοιπόν παρήκησε και χειροτονήθηκε μάλιστα από τον Πατριάρχη, υποδιάκονος, όπως λέει η τάξη της Εκκλησίας μας, διάκονος και πρεσβύτερος, και έκανε και ένα χρόνο καντιλανάφτης στον Πανάγιο Τάφο. Υπηρέτησε λοιπόν εκεί
στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων 12 χρόνια. Και όπως είπε και ο ιεροψάλτης μας, ο κύριος Νίκος, τον έψαλε στον Όρθρο, ήρθε και στον Ιορδάνη και διαπέρασε μένοντας νηστικός σαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό 40 ημέρες. Και τέλος αναχώρησε, πήγε στο Σύνεο Όρος και στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, στη Δαμασκό, όλη την Αίγυπτο γύρισε και στην Κρήτη για να επιστρέψει στη Ζάκυνθο, όπου 5 χρόνους πέρασε τη ζωή του μέσα σε ένα σπήλαιο, μεταχειριζόμενος βεβαίως την ασκητική ζωή και τρώγοντας, τι λέτε, κολακίθια βραστά, χωρίς αλάτι ή όσπρια στο νερό, χωρίς να φάει ολότελα ψωμί. Και από εκεί, όπως πάλι ακούστηκε το πρωί στον Όρθρο στην ακολουθία του, πήγε στα Ομαλά, όπου βρήκε ένα μικρό και παλαιό ναό και τον ανακαίνισε εκ βάθρων. Έκτισε και κελιά και έφτιαξε εκεί γυναικείο μοναστήρι, τη Νέα Ιερουσαλήμ όπως την επωνόμασε, όπου συγκεντρώθηκαν 25 καλόγριες. Ώσπου έφτασε σε βαθύτατο γύρας ο Όσιος, προγνώρισε το θάνατό του, συνήγαγε τις μοναχές, τις κατήχησε και τις δίδαξε και τις ευλόγησε και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή, πότε, στις 15 Αυγούστου. Και επειδή την ημέρα αυτή εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου, η μνήμη του μετατέθηκε σήμερα. Όταν έγινε δηλαδή η ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου του, το οποίο βρέθηκε σώο και ολόκληρο, να διασώζει μάλιστα και την άρρητη ευωδία που είχε εξ αρχής και βέβαια παράδοξα θαύματα ενεργεί σε όσους πλησιάζουν με πίστη. Θα ξέρετε ότι ο Άγιος Γεράσιμος ήταν η εκκλησούλα όπου ήταν εφημέριος ο Άγιος Πορφύριος στην Ομόνια και στην Πολυκλινική και όπου είχε γίνει και ένα θαύμα μια μητέρα πολυμελούς οικογενείας η οποία βρήκε την υγεία της. Και ένα παλιότερο θαύμα ήδη από την κοίμησή του, μια γυναίκα που βρέθηκε σε αυτό εδώ το μοναστήρι του Αγίου, κατά ενέργεια του διαβόλου έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι και μάλιστα βράδυ. Ο Άγιος λοιπόν της παρουσιάστηκε και φώναξε με τη συνηθισμένη του φωνή και πρόλαβε ούτε να βυθιστεί ούτε να πνιγεί ή να χτυπήσει όπως συμβαίνει άμα πέσουμε έτσι σε τέτοιο τόπο. Αλλά τη συνήθη του φωνή ακούγοντας επίσης οι καλόγριες ξύπνησαν μέσα στο βράδυ και τον αναζητούσαν και τη γλυκιά του φωνή ζητώντας βρήκαν τη γυναίκα την οποία και αυτή δεν έβρισκαν και τη βρήκαν σκύβοντας το πηγάδι και ό του θαύματος αντί να τη δούνε τραυματισμένη την είδανε πάνω στο νερό σαν να την κρατάει κάποιος και την έβγαλαν από εκεί και έμεθαν από την ίδια ότι ο ίδιος ο Άγιος παρουσιάστηκε και την έσωσε με τον τρόπο αυτό. Και έτσι με το παράδοξο αυτό θαύμα είδαν και άκουσαν και με τα μάτια της ψυχής και δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν τον Άγιο άπαντες. Θες τον σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Όπως είπε του κράτου.